είναι το καθεστώς της δικαστικής προστασίας σε συμφωνία με την Τρόικα. Όταν επεκτείναμε λοιπόν το καθεστώς της δικαστικής προστασίας, που είναι ένα αντικειμενικό σύστημα, συμφωνήσαμε πρώτον για το θεσμό της μεσολάβησης, ο οποίος θα προχωρήσει, και δεύτερον είχαμε πει ότι θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των για αυτές τα μορατόρια, όπως λέγονται, τις προστατευτικές ρυθμίσεις πέραν της δικαστικής προστασίας. Έτσι ώστε να έχουμε ένα συνεκτικό πλαίσιο, το οποίο να στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας θα είναι η δικαστική προστασία με το θεσμό της μεσολάβησης. Ο δεύτερος πυλώνας θα είναι κάποιο μοντέλο που θα αποφεύγει τα προβλήματα στις σχέσεις των δανειοληπτών και των τραπεζών, πέρα από τα δικαστήρια, κατά το Ιρλανδικό πρότυπο ή κατά άλλα ευρωπαϊκά πρότυπα, που μπορεί να υπάρχει ένας διαμεσολαβητής, που μπορεί να υπάρχουν κάποιοι κανόνες θεσμοθετημένοι ή ως κώδικας καλής πρακτικής που θα στηρίζονται στον θεσμό του συνεργάσιμου δανειολήπτη ή στα μήνυμα. Τα όρια που θα μπουν, κύριε Υπουργέ, πού θα είναι τα όρια? Λοιπόν, όλη η συζήτηση με την Τρόικα γίνεται, ξαναλέω, για την εξωδικαστική προστασία. Γιατί ήμουν ασαφές για το δικαστικό κομμάτι. Γίνεται για να βρεθούν τα όρια. Γιατί γίνεται με την Τρόικα? Γιατί δεν συμφωνεί η Τρόικα με τα όρια Γιατί μας ενδιαφέρει αν συμφωνεί ή όχι η Τρόικα? Γιατί προφανώς, Βασίλη μου, κάτσε να πει ο Υπουργός, αλλά θέλω να τον ακούσω, είμαι περίεργος. Ναι. Γιατί όλο αυτό το πράγμα είναι συνδεδεμένο με το τραπεζικό σύστημα, ναι, με τις προοπτικές του, mm-hmm, και προφανώς με το πρόγραμμα εξυγίανσης της ελληνικής οικονομίας. Και να γίνει σαφές το εξής. Εγώ έχω μια άλλη άποψη. Να γίνει σαφές το εξής. Έχω καταλάβει κάτι διαφορετικό. Έχω καταλάβει ότι κάποιοι λένε τα όρια βάλτε τα στα 300 χιλιάρικα, γιατί πρέπει να είναι μέσα και οι δικοί μου άνθρωποι. Και σας τα λένε αυτά και βουλευτές, και δεν τους καταγγέλλετε. Ενώ έρχονται οι άλλοι τροϊκανοί και μας πουλάνε λαϊκότητα και προστασία των φτωχών και λένε όχι, βάλτε τα για τους πραγματικούς, για αυτού που έχετε ανάγκη. Δεν και φοβάται ότι θα... ακριβώς. Τι, πού είναι, πώς είναι, πώς είναι. Όχι, αν καλά έχω καταλάβει από τη συζήτηση όπως ξεκίνησε, η Τρόικα ήθελε από την αρχή την πλήρη άρση της απαγόρευσης των πληστηριασμών. Την πλήρη άρση. Από τον Αύγουστο που ξεκίνησε η ιστορία με τη δήλωση του κυρίου Στουρνάρα ότι αν δεν αρθεί θα καταρρεύσουν οι τράπεζες, την πλήρη άρση. Αλλιώς τη συζητάμε. Βασιλάκη, Βασίλη μου, είναι γνωστό το κόλπο τώρα. Τι είπα να πει, τι ήθελε. Τι είναι στο τραπέζι, λέμε. Μα αυτή την πρόταση δεν ήρθε. Θα το βάλουμε το όριο. Θα το βάλουμε στα 100 χιλιάρικα ή στα 300 χιλιάρικα. Αυτό ρωτάμε, ρε Μπαμπή. Είναι με αυτή την πρόταση δεν ήρθε. Ρωτάμε τον Υπουργό που η ελληνική πρόταση πού το βάζει το όριο. Δεν πρόκειται να μα πει αυτό το κόλπο. Πού το βάζει το όριο η ελληνική κυβέρνηση. Πε εσύ να του κάνουμε μια πρόταση. Πού θα το βάζει εσύ. Άλλο ο Υπουργό έχει σημασία που θα το βάζει. Όχι, πείτε κύριε Υπουργέ, διότι δεν απαντάω. Η όλη συζήτηση λοιπόν γίνεται με δύο παραδοχές. Η μία παραδοχή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη να έχουν ένα πλαίσιο προστασίας και από την άλλη πλευρά διάφοροι επιτίδη ή μεγάλα ψάρια, όπως λέω εγώ, να μείνουν έξω από το πλαίσιο προστασίας. Γιατί, διότι, προσέξτε.